Καλημέρα σας. Έχω μόλις ξυπνήσει και σήμερα θα σας κάνω το βίντεο που σας είχα υποσχεθεί, το τι γενικά θα δούμε στο κανάλι μου. Αλλά επειδή δεν ήθελα να το κάνω έτσι, να είναι βαρετό και να βγει μικρό το βίντεο, σκέφτηκα να σας κάνω και ένα morning routine. Γενικά τι κάνω εγώ το πρωί μόλις ξυπνάω. Τι κάνω στο πρόσωπό μου, τι προϊόντα χρησιμοποιώ αυτό το καιρό και τι τρώω γενικά το πρωί. Καταρχάς, μόνο ξυπνάω, προσπαθώ τους τελευταίους μήνες δηλαδή να πίνω νερό πριν φάω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε εδώ το νεράκι μας. Υγεία. Καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μερικούς να πίνετε νερό, αλλά να ξέρετε είναι πολύ σημαντικό. Οπότε εγώ γενικά, τέλος πάντων, θα σας πάω τώρα στο θέμα. Αυτό που θα δούμε σε αυτό το κανάλι είναι, θα μιλήσουμε βασικά για θέματα ομορφιάς. Θα σας πω πώς περιποιούμε τα μαλλιά μου και είναι τόσο μακριά. Τι κάνω γενικά. Θα μιλήσουμε για την ακμή που έχω περάσει πολύ πρόσφατα. Θα κάνουμε challenge, γιατί γενικά έχω σκεφτεί το challenge να είναι στα αλβανικά. Γιατί όπως είχα πει και στο Instagram μου, αν με ακολουθείτε, να πάτε να με ακολουθήσετε, θα αφήσω εδώ κάτω κάπου το προφίλ μου. Θέλω να κάνω και βίντεο στα αλβανικά, διότι μου το ζητήσανε μερικοί, οπότε ναι, δεν θέλω να χαλάσω χαρτίρι. Άρκει να μου κάνετε εσείς ένα subscribe εκεί. Θα δούμε λοιπόν challenge. Θα κάνω vlogs, επειδή μας αρέσουν τα ταξίδια γενικά και ελπίζουμε να φτιάξουν τα πράγματα τώρα με το COVID και να ανοίξουν οι δρόμοι και να μπορούμε να ταξιδεύουμε. Θέλω επίσης να μου προτείνετε εσείς βίντεο που θέλετε να δείτε από μένα γενικά. Και έχω σκεφτεί, επειδή έκανα μια δημοσκόπηση στο Instagram για πόσες φορές τη εβδομάδα θέλετε βίντεο να δείτε, και είχα βάλει μία φορά τη εβδομάδα και δύο και επιλέχθηκε το δύο. Οπότε θα προσπαθήσω να κάνω δύο φορές βίντεο τη εβδομάδα. Θα προσπαθήσω, γιατί δεν έχω μόνο αυτό, δουλεύω κιόλας, σπουδάζω κιόλας, οπότε να δω πώς θα τα βολέψω, αλλά γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει έτσι να έχω φορτωμένο έτσι πρόγραμμα. Όταν είχαμε την καραντίνα που δεν έκανα τίποτα, που έμεινα και χωρίς δουλειά, πήρα και κιλά. Να σας πω κιόλας, μου είχατε στείλει στο Instagram αρκετοί αν είμαι έγκυος και όλα αυτά λόγω της κοιλιάς. Είχατε δει το βίντεο στα γενέθλιά μου, παιδιά, όχι, δεν είμαι έγκυος, απλώς τι γίνεται, εγώ όταν τρώω πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή λες και θα μου πάρει κανένα στο φαγητό, δεν ξέρω, το δουλεύω αυτό, θέλω να το φτιάξω, προσπαθώ να τρώω σιγά, προσπαθώ να έχω το κινητό μου πάντα μαζί, έτσι ώστε να κοιτάζω λίγο στο κινητό για να τρώω λίγο πιο σιγά, αλλά δεν γίνεται, κακό πράγμα, με αποτέλεσμα να πρίζομαι. Με αποτέλεσμα να τρώω πολύ και να πρίζομαι. Οπότε είχα πριστεί εκείνη την ημέρα, επειδή είχα φάει πολύ γρήγορα. Αλλά δεν είμαι έγκυος, δυστυχώς. Και ναι, πάμε τώρα να κάνουμε πρώτα το πρόσωπο. Και μετά θα σας δείξω και τι τρώω. Έχω κλείνει το πρόσωπό μου, να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω βασικά δεν θα σας δείξω βασικά τι προϊόντα χρησιμοποιώ, διότι αυτά που χρησιμοποιώ εγώ είναι προϊόντα ακμής, μου τα έχει δώσει η δερματολόγος μου, οπότε δεν μπορώ να τα δείξω, διότι δεν είναι προϊόντα που θα τα χρησιμοποιώ στη συνέχεια, το πολύ για 15 μέρες ακόμα. Αλλά θα σας πω πώς εγώ σκουπίζω το πρόσωπό μου. Βασικά, το πλένω, να ξέρετε γενικά, βάσει της δερματολόγου μου, πάντα, εγώ δεν το ήξερα, εγώ μέχρι χθες που λένε
Πλά το πρόσωπό μου με χλιαρό προζεστό νερό. Μεγάλο λάθος, μεγάλο λάθος. Το σωστό είναι να πλένεις το πρόσωπό σου με χλιαρό νερό, ίσα ίσα να ανοίξουν οι πόροι και μετά, εφόσον χρησιμοποιείς το τζέλ τέλος πάντων και το πλύνεις, να ξεπλύνεις το πρόσωπό σου δηλαδή με κρύο νερό. Όσο πιο κρύο είναι, τόσο καλύτερο για μένα. Αυτό έχω προσέξει εγώ. Οπότε, όσο αντέχετε εσείς βασικά στο κρύο, αλλά εγώ, εμένα μου αρέσει το πολύ κρύο. Νιώθω ότι το δέρμα μου έτσι μετά καθαρίζει. Δοκιμάστε το και πείτε μου και να σας πω ότι εγώ χρησιμοποιώ μαντιλάκια μιας χρήσης για να σκουπίσω το πρόσωπό μου, τα μποναριστά ή αλλιώς έχω αγοράσει έτσι και αυτές εδώ τις πετσετούλες τις μικρές που είναι για το πρόσωπο. Αλλά γενικά τις φοβάμαι εγώ τις πετσέτες. Τις φοβάμαι. Δύσκολο. Αλλά ναι, όποτε ξεμείνω από τα μαντιλάκια τα μικρά, θα χρησιμοποιήσω την πετσέτα μου την μικρή. Τώρα θα πλύνω τα δόντια μου. Να σας πω ότι χρησιμοποιώ πάντα Sensodyne. Και πλύνω τα δοντάκια μου λίγο και μετά θα βάλω τις κρέμες μου. Και μετά θα πάμε να σας δείξω τι τρώω το πρωί. Μπορώ να σας δείξω βασικά ποια κρέμα χρησιμοποιώ έτσι για τα μάτια μου. Είναι της Biotherm ή Biotherm. Είναι αυτή. Τέλος πάντων, στο ένα μάτι έχω βάλει, θα βάλω και στο άλλο τώρα. Γενικά εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ, εάν ένα προϊόν, μείνω βασικά ευχαριστημένη από ένα προϊόν, μου αρέσει έτσι να το ξαναγοράζω και αυτή είναι η δεύτερη φορά που αγοράζω έτσι αυτή την κρέμα ματιών. Γενικά λένε ότι δεν κάνει βέβαια, πρέπει να αλλάζεις συχνά προϊόντα προς το πρόσωπό σου, διότι συνηθίζει το δέρμα και μετά δεν αποδίδουν τα προϊόντα που χρησιμοποιείς. Άρα πρέπει να αλλάζεις έτσι να ξανανεώνεται. Θα σας πω, βάζω τώρα και την ενυδατική που έχω για την ακμή. Θα την απλώσω μόνο στο πρόσωπο. Και μετά θα βάλω και το αντιλιακό μου γιατί δεν ξέρω, μπορεί μετά να βγω, οπότε φοράω πάντα αντιλιακό, παιδιά. Δεν έχει σημασία εάν βρέχει έξω, δεν έχει σημασία εάν χιονίζει, εάν φυσάει, εάν δεν έχει ήλιο, το αντιλιακό πρέπει να το βάζουμε 365 μέρες το χρόνο. Είναι κανόνας. Εάν θέλεις να διατηρήσεις το δέρμα σου όσο πιο καλό, καθώς περνάνε τα χρόνια, πρέπει να βάζεις αντιλιακό. Είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Περιμένω λίγο εγώ να απορροφηθεί. Και τώρα θα βάλω και το αντιλιακό μου, το οποίο είναι της ίδιας εταιρείας με... Είναι Biotherm και αυτό τέλος πάντων. Μου τελειώνει τώρα. Γενικά εγώ όταν χρησιμοποιώ προϊόντα, μ' αρέσει να χρησιμοποιώ όλα, είτε είναι για τα μάτια, είτε είναι το αντιλιακό, είτε είναι έτσι τζέλ για το πλύσιμο. Μ' αρέσει να είναι όλα από την ίδια εταιρεία. Μάζω έτσι, αυτό το αντιλιακό μου αρέσει πάρα πολύ στο πρόσωπο μου. Τέλεια, αφήνει και μια έτσι ωραία γυαλάδα στο τέλος και είναι ωραίο. Βάζω και στο λαιμό μου. Παίρνει ώρα βασικά η πρωινή ρουτίνα, δηλαδή ξέρω μόλις μπω στο μπάνιο, ξέρω ότι θα κάτσω αρκετή ώρα. Γι' αυτό προτιμάω να μπαίνω δεύτερη. Να μην έχω κανένα να μου λέει έλα τελείωσες, τελείωσες, θες πολύ, θες πολύ, ποιες, δεν αντέχω.
Μπορείτε να μαντέψετε ποιος το κάνει. Γι' αυτό προτιμάω να μπαίνω δεύτερη, να έχω έτσι το χρόνο μπροστά μου, να βάζω τις κρεμούλες μου, να μην με ενοχλεί κανένας. Βάζω και μουσική μερικές φορές όπως στο μπάνιο, όταν κάνω μόνη τη ρουτίνα. Οπότε ναι, τελείωσα και με αυτό και θα βάλω και στα χυλάκια μου λίγο, λίγη βασελίνη. Τώρα τελευταία χρησιμοποιώ τη βασελίνη βασικά, γιατί έχω χάσει τότε το... Είχα αγοράσει ένα για τα χείλη από την NYX, την εταιρεία, αλλά κάπου το έχω χάσει μέσα στο σπίτι. Το κράταγα πάντα όπου είναι ο καναπές μου. Έχω ένα χερούλι που βάζω τα χέρια μου, βάζω το νερό μου και όλα αυτά. Τα κράταγα πάντα εκεί και δεν το βρίσκω. Είναι τραγικό. Γενικά χάνω πράγματα μέσα στο σπίτι, έχω χάσει και τα σκουλαρίκια μου. Λοιπόν, είμαι έτοιμη εγώ, έχω κάνει το πρόσωπό μου. Πάμε τώρα να σας δείξω τι τρώω κιόλας. Θα σας δείξω και τι θα κάνω έτσι για πρωινό. Έχω βάλει να φρυγανιστεί ένα ψωμί του τόστ, όχι λευκό. Και τώρα θα πατήσω με ένα πυρουνάκι το μισό από κάτω. Δεν το χρησιμοποιώ διότι είναι πάρα πολύ. Οπότε κάνω το μισό και το άλλο μισό το βάζω στο ψυγείο και το χρησιμοποιώ την άλλη μέρα ή το βράδυ ή το απόγευμα σαν snack μπορεί να το φάω, δεν ξέρω. Και τώρα προσπαθώ έτσι να το πατήσω αυτό. Θέλει λίγη δύναμη. Γενικά εμένα δεν μου αρέσει βασικά να τρώω κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Αλλά έτσι θα σας δείχνω βασικά τι τρώω. Μπορεί να κάνω και μια βιντεάκι τι τρώω μέσα στη μέρα μου. Θα δούμε. Οπότε επειδή βλέπω ότι δεν έχω λεμόνι, το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Αυτό είναι το ψωμάκι. Παίρνω ένα πιάτο. Δεν έχω λεμόνι από ό,τι βλέπω. Θα βάλω λίγο lime που έχω. Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Και έχει και ένα πιο ωραίο έτσι άρωμα αυτό το lime και είναι ωραίο. Ανακατεύω. Καλά, δοκιμάζω. Νομίζω έχει κομπλέ. Δεν θέλει άλλο. Lime. Και βάζω τέλος πάντων το αβοκάντο το πάνω στο ψωμάκι. Το απλώνω. Ναι. Και θα προσθέσω και από πάνω και κομματάκια chili flakes βασικά. Κομματάκια πιπελιάς έτσι που καίει λίγο. Αλλά δεν καίει τόσο πολύ βασικά, δεν ξέρω. Και ναι. Είναι έτοιμο. Θα φάω και ένα γιαουρτάκι της Avpro. Αυτό είναι Greek style με passion fruit. Είναι πάρα πολύ νόστιμο γιαουρτάκι. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας. Κάντε μου subscribe, κάντε μου like και αφήστε και τα σχόλιά σας. Γιατί αυτό με βοηθάει βασικά και θέλω έτσι να μου λέτε και εσείς ιδέες και τι θέλετε γενικά να δείτε από το κανάλι μου. Tips ή οτιδήποτε, απλά ζητήστε το και θα γίνει. Σας φιλώ, να είστε καλά, εύχομαι και αυτό το βιντεάκι να σας αρέσει. Ξέρω είναι η αρχή και λίγο με το edit δυσκολεύομαι ακόμα, αλλά κάθε αρχή και δύσκολη, σιγά σιγά θα βελτιώνομαι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας φιλώ. Γεια σας!